Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι δύο μηνύματα τα οποία ήρθαν σε μένα αυτές τις μέρες. Σας υπενθυμίζω ότι η θλιβερή επικαιρότητα των ημερών έχει να κάνει με το 12χρονο κοριτσάκι στην Αθήνα, το οποίο έχει αποκαλυφθεί ότι ήταν θύμα παιδοβιασμού κατ' επανάληψη, και αυτή τη στιγμή η αποκάλυψη αυτής της ιστορίας συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Είχαμε κάνει και ένα βίντεο με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έκτακτο, στο οποίο μιλούσαμε για το πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι επιδράσεις ενός τέτοιου τραύματος στην παιδική ηλικία. Πρώτα έρχεται μία κοπέλα την οποία γνωρίζω προσωπικά, είναι γύρω στα 30 τώρα, και μου έχει στείλει ένα μήνυμα, στο οποίο μήνυμα μου γράφει ότι προσπάθησε να μην ακούσει καθόλου τις ειδήσεις αυτές τις μέρες, για να μην θυμηθεί τη δική της ιστορία κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, στη δική της παιδική προεφηβική ηλικία. Δεν μπόρεσε όμως, λέει, να μην επηρεαστεί. Δεν θα διαβάσω όλη το μήνυμα της κοπέλας, εννοείται. Λέει, θα ήθελα να σας πω με αφορμή το βίντεο που κάνατε. Επίτηδες δεν άκουσα αυτή την ιστορία με το 12χρονο, αλλά όσο λίγο και αν άκουσα, με επηρέασε. Ξεχνιούνται αυτά? Δεν ξεχνιούνται. Η μικρή είναι 12 και εγώ μου 13. Με άφηνε ημίγυμνη σε ένα άδειο δωμάτιο και έφευγε. Έχινε μέσα μου και με έβαζε να τα καταπιώ χωρίς καν να ξέρω. Ήθελα να κάνω εμετό, το στοματικό, το σιχαινό μου για χρόνια. Με έβαζε πάνω σε ένα τραπέζι και μου έλεγε, άνοιξε τα πόδια σου, μπαίνω. Έκανα τεστ εγκυμοσύνης σε ηλικία 13 χρονών και στο σχολείο καθόμουν μόνη σε ένα δέντρο. Άμα πέθαινα τότε και ερχόντουσαν οι κάμερες, θα έλεγαν όλοι ότι, ή λέει το όνομά της, τι καλό παιδί που ήταν. Όταν γινόντουσαν όλα αυτά όμως, ήμουν η πουτάνα της υπόθεσης. Ναι, όλα τα κακοποιημένα παιδιά θέλουν να γυρίσουν στην παιδική τους ηλικία, δηλαδή στην εποχή πριν από την κακοποίηση. Το ότι ζούσα μέσα μου σε ένα δικό μου κόσμο τότε, νομίζω ότι αυτό με έσωσε. Ήταν ένας συμβαστικός μηχανισμός άμυνας, αγάπη, η αποπροσωποποίηση. Από τη στιγμή που 13 χρόνων καταπίνεις χύσια, σε αφήνουν ημίγυμνοι και φεύγουν, τρως ξύλο και από τον πατέρα σου, επειδή έχεις αργήσει να έρθεις σπίτι, χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει. Ή μπαίνουν με το πέος τους και εσύ κλαις και δεν ξέρεις που είναι καν ο κόλπος και κάνεις τεστ εγκυμοσύνης και ταυτόχρονα βιοψίες για κακοήθεια, ή έχεις κακοήθεια και μοραγείς, πάβεις να είσαι παιδί. Δεν εμπιστεύεσαι κανέναν, κυρία Θέκλα. Αυτά από μια γυναίκα που είναι 30 ετών και παλεύει ακόμη με ψυχοθεραπεία, συστηματική ψυχοθεραπεία, και από ό,τι μου έχει γράψει τελευταίως έχει αρχίσει να παίρνει και αντικαταθλιπτική θεραπεία στα 30 της για να ξεπεράσει αυτό το περιστατικό, το οποίο συνέβαινε στα 13 της περισσότερο από μια φορές. Ήταν ένα περιστατικό βιασμού, ήταν μια σειρά περιστατικών βιασμού από παιδί το οποίο ήταν κοντά στην ηλικία της. Από έφηβο, όχι από ενήλικα. Έτσι, δεν έχω διαβάσει όλα όσα μου έγραψε,
Μπορεί να σας ακούγονται σκληρές οι περιγραφές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμούμε το πόσο βαθύ τραύμα είναι η σεξουαλική κακοποίηση σε όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως στην παιδική ηλικία. Το δεύτερο mail ήρθε από μια κοπέλα με την οποία έχουμε μιλήσει και παλιά. Θέκλα μου, αγαπημένη, σου ξαναγράφω. Η ιστορία του 12χρονου κοριτσιού που βίαζα διάφοροι στην Ελλάδα με έχει αναστατώσει και προβληματίσει. Πολλοί στο ίντερνετ γράφουν για την ευθύνη των γονιών. Μπορεί να γίνει ένα vlog πάνω σε αυτό το θέμα? Όσον αφορά στη δική μου περίπτωση, που ήταν ένα μόνο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης και όχι βιασμού, νομίζω ότι απλώς δεν είχε πάει το μυαλό του μπαμπά μου ότι θα είχε το θράσος ο άλλος να με πειράξει στο δίπλα ακριβώς δωμάτιο από εκείνο. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα αντιδρούσε πολύ έντονα και θα έφτανε ίσως και εκτός ορίων αν του έλεγα τότε τι έγινε. Για ακόμη μια φορά μπερδεύτηκα. Μιλάμε για μια κοπέλα η οποία κακοποιήθηκε στην παιδική της ηλικία. Από γνωστό μουσικοσυνθέτη. Νομίζω μου λέει κατάλαβες ποια ήταν η υπόθεση. Το γουρούνι είχε το θράσος κάποια χρόνια μετά να κατηγορήσει τις κοπέλες για συκοφαντική δυσφήμιση. Φυσικά δεν κατάφερε τίποτα. Εν μεταξύ, πριν γίνει το δικό μου περιστατικό, 2 μήνες περίπου πριν, είχαμε μαζευτεί πολλά κορίτσια από 5 χρονών περίπου μέχρι 12 για μια ηχογράφηση. Εγώ ήμουν από τις πιο μεγάλες, ήμουν 12. Ο συνεργάτης του οποίος καταδικάστηκε μαζί του είχε στα πόδια του 2 κοριτσάκια περίπου 5-6 χρόνων. Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι τα κοριτσάκια πρέπει να ένιωθαν άβολα και ότι ο αγαπημένος μου παππούς που είχαμε πολύ στενή σχέση δεν με άγγιξε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Ήταν σημάδι αυτό. Ήταν απόδειξη και μια προειδοποίηση. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα να κάνω κάτι. Με τρώει μέσα μου αυτό. Αγάπη μου, ήσουν μόνο 12 χρονών και δεν μπορούσες δυστυχώς να κάνεις τίποτα. Τώρα ως ενήλικας τα θυμάσαι αυτά, τα αναλογίζεσαι και βλέπεις τα σημάδια. Τότε ως 12χρονο κορίτσι δεν μπορούσες να κάνεις απολύτως τίποτα. Θα διαβάσω τώρα και ένα mail που μου έστειλε η ίδια φίλη λίγο καιρό πριν. Θα καταλάβετε πότε. Θέκλα μου, σου γράφω γιατί είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη από χθες, λόγω της απόφασης να αφαιθεί ελεύθερος ο Λιγνάδης, αφού κρίθηκε ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων. Έχει περάσει μια 20ετία από τότε που ο δικός μου δήμιος, μετά από 20 επίσημες καταγγελίες, τονίζω το επίσημες, γιατί σαφώς θα ήταν περισσότερες, καταδικάστηκε μόνο σε 2 χρόνια φυλάκιση. Και θυμάμαι όταν άκουσα την απόφαση της ποινής του, είχα πει «Ευτυχώς που δεν μίλησα, δεν άξιζε τον κόπο, θα μου έμενε η ρετσινιά». Η ρετσινιά σημαίνει να της έβγαινε το όνομα. Γιατί τις κοπέλες που είχαν καταγγείλει τότε τις ονόμαζα ψωνάρες και πουτάνες που εκδικούνται τον αθώο γνωστό μουσικοσυνθέτη, γιατί τελικά δεν έκαναν καριέρα. Μέχρι και οι γονείς μου το είπαν τότε. Από τη στιγμή μέχρι και οι γονείς σου το είπαν τότε. Τότε δεν μπορούμε να είμαστε πολύ σίγουροι πώς θα αντιδρούσε ο πατέρας σου. Just noting, απλώς μια σημείωση. Γιατί είπες προηγουμένως ότι είμαι σίγουρη αν το έλεγα στον πατέρα μου θα αντιδρούσε πολύ ακραία. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Μπορεί και να αντιδρούσε πολύ ακραία, μπορεί και όχι όμως. Άντε τώρα να τους έλεγα εγώ ότι στα 12 μου είχα υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από το συγκεκριμένο. Και αν μέχρι σήμερα που είμαι σχεδόν 40, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ψυχολόγου μου, έχω επηρεαστεί από αυτό το γεγονός. Αυτό το γεγονός έχει επηρεάσει τις επιλογές μου στους ερωτικούς μου συντρόφους, την αυτοεικόνα μου και σχετίζεται με τις κρίσεις πανικού και το άγχος μου. Τι μπορεί να αφήσει σε κάποιον που βίωνε βιασμό ή σεξουαλική κατοικοποίηση κατ' εξακολούθηση? Θυμάμαι ότι στο δίπλα δωμάτιο με περίμενε ο μπαμπάς μου. Αφού με στρίμωξε και με φίλησε, βγήκε έξω και έκανε χειραψία με τον μπαμπά μου. Και εγώ σκεφτόμουν, είναι οκ αυτό που έκανε? Είναι οκ αυτό που έκανε, όμως εγώ γιατί νιώθω έτσι? Πώς μπορεί να ξέρει ένα παιδί 12 χρονών τι είναι οκ και τι όχι? Δεν έχει ακόμη την εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορεί να το καταλάβει. Οπότε είχα πει στον μπαμπά
να μην με ξαναπάει εκεί γιατί βαρέθηκα, όπως είπα. Ήξερα ότι ήταν λάθος. Μου είχε πει αυτός, έτσι χαιρετάνε στην Ελλάδα. Ναι, να στριμώχνουν τα 12χρονα και να τα φυλάνε στο στόμα, έτσι χαιρετάνε στην Ελλάδα. Γιατί στην Κύπρο έγινε το περιστατικό αυτό. Ήθελε να μου το πλασάρει ως κάτι φυσιολογικό. Εγώ μου 12 χρόνων, στην αρχή της εφηβείας μου. Ούτε καν φλερτ με αγόρια δεν είχα ξεκινήσει. Δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Στα 18 μου, και αφού είχα πάει για σπουδές, έσκασε η βόμβα. 20 επίσημες καταγγελίες. Η δράση του γύρω μέσα σε μια πενταετία. Ήταν μέσα και η χρονολογία της δικής μου παρενόχλησης. Της πίστεψα από την πρώτη στιγμή. Τον είχα ικανό. 2 χρόνια μόνο καταδικάστηκε η Θέκλα μου. Και τώρα, 20 χρόνια μετά, καμία αλλαγή. Αφήνεται ελεύθερος ο Λιγνάδης. Σε τι δικαιοσύνη να πιστέψω? Πώς νιώθουν τώρα τα θύματα του? Με τι κουράγιο μια κοπέλα, γυναίκα, αγόρι, άνδρας θα καταγγείλει όταν βλέπει αυτή την εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη? Πώς θα επουλωθούν τα τραύματα των θυμάτων? Θα έπρεπε να είμαστε στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ, θα ήθελα, ήθελα κάπου να τα πω. Ο λόγος που σας μεταφέρω αυτές τις μαρτυρικές μαρτυρίες, τα λέω μαρτυρικές μαρτυρίες ενώ ότι είναι και γραφικές και περιστατικές, και εγώ ίδια διαβάζοντας τις έχω συγκλονιστεί. Ξέρω αφαίνεται. Δεν με ενδιαφέρει αφαίνεται. Έχω συγκλονιστεί. Καθόμαστε και κάνουμε χρόνια ψυχοθεραπεία για τραύματα παιδικής ηλικίας, τα οποία δεν είναι η κορονίδα των τραυμάτων όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Και εδώ έχουμε δύο μαρτυρίες από μια γυναίκα 40 ετών που δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση στα 12 της και από μια γυναίκα 30 ετών η οποία δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση στα 13 της. Η πρώτη ήταν μέρος μιας γνωστής περίπτωσης, πολύκροτης δίκης τότε, που εντελώς σοκαριστικά μόνο σε 2 χρόνια φυλάκισε καταδικάστηκαν οι ένοχοι. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν μια περίπτωση που δεν έγινε καν καταγγελία. Δεν είμαι νομικός, δεν είμαι ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα δεν ξέρω να συμβουλέψω αν πρέπει αυτή η κοπέλα τώρα να πάει να καταγγείλει μετά από τόσα χρόνια ή όχι. Και η πρώτη και η δεύτερη, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και βρίσκετε στη δική σας μνήμη τέτοια περιστατικά, τα οποία ίσως να μην τολμάτε να τα παραδεχτείτε ούτε καν στον εαυτό σας, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι είναι φυσιολογικό να είσαστε αναστατωμένοι, αναστατωμένες. Είναι φυσιολογικό να μην νιώθετε καλά. Είναι φυσιολογικό να έχει διαταραχθεί η ψυχική σας υγεία και η ψυχική σας συναισθηματική κατάσταση. Είναι φυσιολογικότατο. Πρόκειται για σοβαρότατα τραύματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμούμε. Και χρειάζεστε χρόνια προσπάθειας ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας για να βελτιώσετε το επίπεδο της ζωής σας. Πρέπει επιτέλους σε αυτή την κοινωνία να γίνουμε άνθρωποι και να σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οπωσδήποτε να προστατεύουμε πάση θυσία τους νέους, τα παιδιά, τους εφήβους. Και να μην γελιοποιούμε, να μην ευτελίζουμε σε καμία περίπτωση τέτοιες ιστορίες και τέτοια περιστατικά. Λυπάμαι που έπρεπε να διαβάσω ένα τόσο σκληρό κείμενο, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω για να συνειδητοποιήσουμε και τη δική μας συλλογική ευθύνη ως κοινωνία, όπως επίσης και την ευθύνη των ειδικών που αναφέρονται σε τέτοια ζητήματα. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχω κανονίσει για τις 30 Νοεμβρίου να κάνουμε μια βιντεοσκόπηση μαζί με μια ειδική παιδοψυχίατρο που εξειδικεύεται σε αυτά τα ζητήματα και να μιλήσουμε περαιτέρω για τα τραύματα από τη σεξουαλική κακοποίηση. Σας στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.